Ο Χρήστος καταρχάς πώς είναι? Είναι μια χαρά. Τα είναι φιλιά μια χαρά, μας, δόξα εννοείται, το Θεό. Τα έχουμε δώσει. Πώς ναι. ήταν αυτό, Βίκυ? Αγριευτικό. Ναι. Αγριευτικό, παιδιά. Σοκαριστικό. Γιατί ήταν απρόσμενο. Ήταν κάτι που δεν πήγαινε ο νους μας. Ήσασταν σπίτι. Ήμασταν σπίτι. Ήταν αργά τη νύχτα, 2 η ώρα τη νύχτα. Εγώ ήμουν στον επάνω όροφο, ο Χρήστος στον κάτω. Και το διευκρινίζω αυτό για να σας δείξω πόσο τυχερός ήταν, διότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο, group, με την Ελένη. Την Ελένη Κούρκουλα. Την Ελένη Κούρκουλα, 2 η ώρα τη νύχτα, που λέγαμε τα νέα, πώς πήγε η παράσταση, τι έγινε και αυτά. Ωχ, Θεέ μου. Και λέει ο Χρήστος, ρε κορίτσια, λέει, έχω ένα πόνο στην καρδιά. Του λέω, μωρέ, θα είναι, λέω, από το air condition στο αλέκι. Έτσι νόμιζα. Και μετά από 2 λεπτά, λέει, κορίτσια, σβήνω. Σβήνω. Εάν δεν μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Ήταν μόνος του. Ήμουν εγώ στον όροφο τον επάνω. Μπορούσε να μην κατέβει και κάτω. Δεν θα τον άκουγα με την ένταση που είπε το σβήνω. Και κατέβηκα αμέσως κάτω. Μου είπε η Ελένη, πάρε αμέσως το 166. Πήρα το 166. Ευτυχώς ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι έπαθε το έμφραγμα στο σπίτι το πρώτο και το δεύτερο, δεύτερη ανακοπή με το που φτάσαμε στο γεννηματά. Ναι. Ήσουν και εσύ στο στενοφόρο μαζί? Ναι, ναι. Ήμουν μαζί, παιδιά, φυσικά ήμουν μαζί. Φοβήθηκες, υποθέτω. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί σου λέω ήταν τελείως άξαφνο. Δεν είχε. Ναι, ναι. Είχαμε παίξει μια παράσταση που έχετε δει τι γίνεται σε αυτή την παράσταση. Δεν είχαμε κάποιο σημάδι δηλαδή. Και ήταν τρομερό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς. Τους γιατρούς που ακούω πολύ κόσμο και τους βρίζει. Είναι τρομερό, παιδιά, στο δημόσιο νοσοκομείο, ναι. πώς ανταποκρίθηκαν, και όχι μόνο στο Χρήστο, επειδή ήταν ο Χρήστος ο γνωστός. Έβλεπα, όχι, γιατί όχι. ήταν νύχτα. Ξέρουμε και περιπτώσεις και δικών μας ανθρώπων, λοιπόν, που πέσαν πάνω του. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα. Οπότε, να μην βρίζουμε μόνο, να ευγνωμονούμε κιόλας. Ναι. Όταν σας είπε ο γιατρός, εντάξει, διέφυγε το κίνδυνο, πώς αισθάνθηκες? Μεγάλη ανακούφιση, ναι. μεγάλη ανακούφιση. Παιδί μου, πήγε και ήρθε. Ο άνθρωπος. Πότε τ' άκουσες αυτό το εντάξει, έχει διαφύγει τον κίνδυνο? Πέρασε πολύς χρόνος. Κάνα μισάωρο, μία ώρα που εντόπισαν το πρόβλημα, το αντιμετώπισαν αμέσως και μετά συνήλθε. Επιτρέπεις... Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα πράγματα που συμβαίνουν, που εκεί την ώρα νιώθεις ότι όλο το σύμπαν έχει συνωμοτήσει για να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, ενώ άλλες φορές. Είναι αλήθεια. Παιδί μου, πες ότι εγώ δεν ήμουν σπίτι, ότι είχα βγει. Ναι. Ή πες ότι ήμουν σπίτι, αλλά επειδή ήμασταν σε διαφορετικούς ορόφους, δεν τον άκουγα. Ναι. Είναι τρομερό. Ναι, ή κατέβαινες μετά από 2 ώρες κάτω. Αυτό. Παιδιά, είναι τρομερό ότι είναι η ζωή, πόσο σύντομο πέρασμα είναι, πόσο απρόβλεπτη είναι, τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη και πώς εξακολουθούμε να την αντιμετωπίζουμε ναι. με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έτσι, έτσι. Αντί να ευγνωμονούμε την κάθε στιγμή που περνάει και να τη ζούμε. Τα λέμε όλα αυτά και τα σκεφτόμαστε μόνο όταν συμβεί κάτι δυσάρεστο. Ναι, όντως. Και μόλις περάσει ο καιρός, ξαναγυρίζουμε στην άθλια κανονικότητά. Έκλαψες πολύ. Όχι, εγώ είμαι ψύχρεμη. Μετά. Μόνη μου, ναι. Μόνη μου σοκαρίστηκα. Ναι. Αλλά εγώ πάντα στις δυσκολίες, ναι, ναι. επειδή κάνω τη δυνατή στους άλλους, δεν το δείχνω. Τους θρήνους ή τις στεναχώριες τις περνώ μόνη μου.